Και ο κίνδυνο ενό ε, γενικευμένου blackout στην Ουκρανία ελοχεύει, κυρίε και κύριοι. Η Αδαμαντία Λιόλιου μαζί μα με τι λεπτομέρειε. Και Λίνα, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διακοπέ του ρεύματο στην Ουκρανία συνεχίζονται. Με τι Ουκρανικέ Αρχέ να επισημαίνουν στου κατοίκου ότι πρέπει να γίνεται εξοικονόμηση τη ενέργεια σε όλη τη χώρα. Σημαντικά είναι τα προβλήματα κυρίω στην Οδυσσό. Είδαμε και τι προηγούμενε ημέρε. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει και κάποια πλάνα με του πολίτε που προσπαθούν να φορτίσουν τα κινητά του και τι ηλεκτρονικέ του συσκευέ σε γεννήτριε που έχουν τοποθετήσει οι αρχέ για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Και χαρακτηριστικέ είναι και οι δηλώσει του Δημήτρου Κουλέμπα, του Υπουργού εξωτερικών της Ουκρανίας, ο οποίος λέει ότι είναι ρεαλιστικό το σενάριο ενός γενικού blackout στην Ουκρανία, ενδεχομένως αυτό να συμβεί όπως ο ίδιος επισημαίνει τους επόμενους μήνες, ωστόσο εξετάζεται η απομάκρυνση των κατοίκων από τι μεγάλε πόλει προ τα προάστια, όπου εκεί θα μπορούν να έχουν θέρμανση με ή με κάποια άλλα μέσα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν. Και κλείνοντα, λέω να ναι. επισημάνουμε ότι στην ερώτηση που του έγινε για το τι ακριβώ ε, συμβαίνει με τα χτυπήματα που είχαμε στι ρωσικέ βάσει, σε ρωσικό έδαφο, ο ίδιο δεν θέλησε να σχολιάσει και είπε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι Ας. γίνεται σε ρωσικό έδαφο. Σε ευχαριστώ πολύ.